πολιτισμού, δεν θέλω να ξεφεύγουμε. Αυτό που εμένα έτσι κάπως μου κάνει εντύπωση είναι πως γίνεται, ας πούμε, και όλες οι απεργίες δικές μας κρίνονται παράνομες και όλα τα αρχαία του Μητσοτακή έχουν νόμιμα. Ένα περίεργο πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω κι εγώ γιατί. Καλά, βέβαια, εκεί έχει ευθύνη και η Μενδώνη. Εντάξει, αν και βάζω έναν αστερίσκο, μπορεί να την εξαπάτησαν με βαθιά τέχνη αρχαιολογική. Ποιος ξέρει. Το πιο ωραίο, ωστόσο, είναι ότι το Μητσοτακέικο δορίζει τα αρχαία του στο ελληνικό κράτος. Το οποίο ελληνικό κράτος απαρτίζεται κυρίως από το Μητσοτακέικο. Καλά, λίγο να ασχοληθείς με κάτι άλλο, ας πούμε, να χαζέψεις και έχεις χάσει 10 σκάνδαλα, έχεις μείνει πίσω από την κυβέρνηση. Δεν μ' αρέσει βέβαια να κρίνω από τα εξωτερικά χαρακτηριστικά κάποιου, αλλά θα πέσω σε αυτή την παγίδα. Η Μενδώνη δεν θα ήταν ταιριαστή σε εκκλησία, ε? Ρώσικη. Έχετε δει που ντύνεται σαν σκρίνιο, ε? Ταιριάζει στο διάκοσμο. Σαν σκρίνιο με στέκα. Πιστεύεις εσύ βλέποντάς ότι θα είχε τσιμεντώσει περισσότερο και από τον Εσκομπάρ? Μιλάω για την ακρόπολη. Εμένα κάνει την ανάφτισα που κάνει. Τι σου κάνει εσένα? Κάνει την ανάφτισα. Όχι, αυτή είναι η Κεραμέως, τα μπερδεύεις. Και οι δυο μαζί. Όχι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ο καθένας στον τομέα του. Λοιπόν, άκου κάνει την ανάφτισα. Λοιπόν, μιλάω για την ακρόπολη που έχει τσιμεντώσει. Εντάξει, τώρα πες και στην αντιφάτε, αλλά τέλος πάντων ότι και καλά μαγάρισε με τις παρεμβάσεις στην αρχαιότητα του χώρου. Καταρχάς να τα βάζουμε όλα σε μια σειρά. Ένα-ένα. Δεν ήταν τσιμέντο. Ήταν αρχαιοελληνικό μπετό. Δεύτερον, δεν τσιμέντωσε όλη την Ακρόπολη, να τσιμεντώθηκε λίγο το πούσι της. Δεν είναι σοβαρό πράγμα αυτό να το συζητάμε τώρα. Άκου εκεί και μην ξανακούσω κάποιον να λέει ότι η Λίνα η Μενδώνη τα πάντα τσιμενδώνει. Εντάξει. Και είχε και τη σεμνότητα να μην γράψει τελικά το όνομά της σε μαρμάρινη επιγραφή στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου. Να τα λέμε αυτά. Ένα πράγμα μόνο ζήτησε. Ένα πράγμα ζήτησε να γίνει προς τιμήν της. Να βάλουμε σε κάθε καριάτιδα μία στέκα στα μαλλιά. Σεμνή, λιτή, απέριτη. Λίγα πράγματα. Είδες πόσα λίγα θέλει ο άνθρωπος να είναι ευτυχισμένος. Η κυβέρνηση βέβαια των Αρίστων θα έλεγες πως έχει άριστη σχέση με τους βιαστές και τους παιδεραστές. Ή θα τους έχει συμβούλους του Μητσοτάκη, ή διευθυντές του Εθνικό, ή απλά μέλη της ΟΝΕΔ. Κάθε ανώμαλος μια θέση στη Νέα Δημοκρατία θα την βρει πάντως. Δεν θα καθίσει.